και χθες το απόγευμα βγήκαν όλες οι προγραμματισμένες διαδρομίες, οι μάχες. Σήμερα είμαστε στην τελευταία μέρα, ξεκινάμε τους ημιτελικούς. Παίζουν ο πρώτος με τον τέταρτο και ο δεύτερος με τον τρίτο. Στις δύο νίκες θα είναι η μάχη. Όποιος κάνει τις δύο νίκες, περνάει στους τελικούς. Ημιτελική και τελική γίναμε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Είχε πολύ λίγο αέρα, πολλές αλλαγές. Εμείς καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε και να περάσουμε στον τελικό πάλι. Πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό, μπράβο και στην ομάδα μου. Είμαστε αρκετά πιο βελτιωμένοι σε σχέση με την Βουλιαγμένη. Έγινε μια κούρσα, τη χάσαμε στην κυριολεξία στο νήμα από την ομάδα της VMG και δυστυχώς τα πράγματα μείναν εκεί, δεν είχε άλλο αέρα ώστε να τρέξουμε παραπάνω και τα παιδιά καταφέραν και κερδίσαν για άλλη μια φορά. Βγήκαμε δεύτερη, καλό αποτέλεσμα, αλλά ελπίζω να πάρουμε τη ρεβάνς στο μεγάλο τελικό το Σεπτέμβρη. Είμαι πολύ χαρούμενος για την επίδοσή μας. Η ομάδα για άλλη μια φορά απέδειξε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Το πλήρωμα ανταπεξήλθε σε όλες τις συνθήκες, ένταση, μπουνάτσα, μέτριο και καταφέραμε να κάνουμε αυτό που δεν έχουμε κάνει τις δύο προηγούμενες χρονιές, να πάρουμε την πρώτη θέση στην Πάρο. Ο καιρός, παρότι περιμέναμε πάρα πολύ λίγο αέρα, είχαμε αυτό το κάτι παραπάνω για να βγάλουμε κούρσες, για να δει ο κόσμος τον αγώνα, για να ευχαριστηθούμε και εμείς στη Οβλοία.